Μέσω της παλαιάς εθνικής οδού Χανίων Κισάμου διεξάγεται από σήμερα η κυκλοφορία των οχημάτων στο τμήμα από Γαλατά μέχρι Πλατανιά. Η νέα εθνική οδός έκλεισε νωρίς το πρωί λόγω αυξημένης επικινδυνότητας στο ύψος του Σταλού, όπου ολόκληρη η πλαγιά του βουνού υποχώρησε και βρέθηκε επί του οδοστρώματος. Συνεργεία της τροχέας βρίσκονται από το πρωί στον κόμβο του Γαλατά και στον κόμβο του Πλατανιά, εκτρέποντας την κυκλοφορία των οχημάτων μέσω της παλαιάς εθνικής οδού Χανίων Κισάμου. Αρχικά τα συνεργεία της τροχέας ΒΟΑΚ με τη συνδρομή του τμήματος τροχέας Χανίων τοποθέτησαν ειδική σήμανση στην Εθνική Οδό λίγο πριν την έξοδο για Πλατανιά, από όπου και απαγορεύτηκε η κυκλοφορία και λίγες ώρες αργότερα διέκοψαν την κίνηση και στο ύψος της εξόδου για Γαλατά. Το μέτρο της απαγόρευσης της κυκλοφορίας στο εν λόγω τμήμα του Βόρειου Οδικού Άξονα ελήφθη από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων και έχει προληπτικό χαρακτήρα. Την πρόταση υπέβαλε η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας, τονίζοντας το έγγραφό της. Το μέγεθος της κατολίσθησης είναι μεγάλο και δεν αντιμετωπίζεται μόνο με την άρση των καταπτώσεων, καθώς το φαινόμενο εξελίσσεται συνεχώς. Σύμφωνα με το μετεωρολογικό δελτίο, τις επόμενες ημέρες αναμένονται νέες έντονες βροχοπτώσεις, οι οποίες υπάρχει πιθανότητα να δημιουργήσουν μεγαλύτερα προβλήματα, με κίνδυνο στην ασφαλή διέλευση των οχημάτων και των απασχολούμενων για την άρση της κατάπτωσης. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Η εκτίμησή μου που πήγαμε το ΕΓΜΕ σήμερα ήταν ότι θα πρέπει να απομακρυνθούν άμεσα τα μηχανήματα, θα πρέπει να γίνει ειδική μελέτη από κατάσταση του συγκεκριμένου σημείου. Υπάρχει πρόταση και από τη μεριά τη δική μου. Αν με συνεννοηθούν, θα την πω. Αν δεν με συνεννοηθούν, θα πάρουν την ευθύνη και θα κάνουν οι μηχανικοί ό,τι αυτοί αποφασίσουν. Η Εθνική Οδός Χανίων Κισάμου στο τμήμα Γαλατάς Πλατανιάς θα είναι κλειστή έως και το πρωί της Δευτέρας. Και το επόμενο διάστημα πάντως η κυκλοφορία θα διεξάγεται μόνο από ένα ρεύμα και θα ρυθμίζεται με φωτεινό σηματοδότη, καθώς η αποκατάσταση απαιτεί χρόνο.